Και πάμε τώρα και... στην είδηση που αφορά στο δικό μας άνθρωπο, ναι, στο Γιώργο, το Γιώργο Καραϊβάς. Καραϊβάς. Το Εσία, λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕ αποφάσισε να αφιερώσει το έτος 2023 στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβάς με μια σειρά από πρωτοβουλίε και δράσεις για την ελευθεροτυπία, για τη δημοσιογραφία και βεβαίως για όσα συνδέονται με, τον, με τη δολοφονία, τη στιγερή δολοφονία. Του συναδέλφου μα. Να δούμε τη σχετική κάρτα και μετά θέλω ένα σχόλιο από τον Αντώνη μα. Γιατί είδαμε και κάποια δημοσιεύματα που ήρθαν στο φω που μιλούν για κάποιε εξελίξει στην υπόθεση του Γιώργου μα. Παρακαλώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών αποφάσισε να αφιερώσει το 2023 στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβά με συγκεκριμένε δράσει. Με επιστολέ στη φυσική και πολιτική ηγεσία τη αστυνομία, απαιτούν να ενταθούν οι προσπάθειε για την εξυχνίαση τη υπόθεση και να τεθεί σε προτεραιότητα, καθώ κάτι τέτοιο θα είναι ένδειξη ότι δεν κινδυνεύει η δημοκρατία και ότι λειτουργούν οι θεσμοί. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ αποφάσισε να αφιερώσει το 2023 στη μνήμη του δολοφονημένου Γιώργου Καραϊβάς με σειρά δράσεων για την προβολή του θέματος. Με επιστολέ που απευθύναμε στον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, και τον Αρχηγό τη Ελληνική Αστυνομία, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Κούμα, απαιτούμε να ενταθούν οι προσπάθειε για την εξυχνίαση τη υπόθεση και να τεθεί σε προτεραιότητα. Θεωρούμε ότι είναι ζήτημα τιμή για τη χώρα μα και ένδειξη πω η δημοκρατία δεν κινδυνεύει και οι θεσμοί λειτουργούν. Αν και έχουν περάσει 609 ημέρε από τη στιγμή δολοφονία του συναδέλφου, δυστυχώ δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στην εξυχνίαση του εγκλήματο που τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό εκλαμβάνεται ω απειλή για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την ελευθερία του τύπου. Η ΕΣΥΕΑ και όλοι οι Έλληνε δημοσιογράφοι δεν ξεχνάμε τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Αντίθετα, ο χρόνο που περνά ενδυναμώνει την αποφασιστικότητά μα στη διεκδίκηση του πάνδυμου αιτήματο για απονομή δικαιοσύνη. Τέλο, υπενθυμίζω ότι η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβά προκάλεσε διεθνέ ενδιαφέρον που δεν έχει ατονίσει. Οι διεθνεί οργανώσει δημοσιογράφων συνεχίζουν να απευθύνουν ερωτήματα για την εξέλιξη τη υπόθεση, ενώ η δολοφονία εμφανίζεται σε όλε τι εκθέσει για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα ω δείκτη απειλή κατά τη ασφάλεια των δημοσιογράφων. Να πούμε και ένα μπράβο στην ΕΣΥΑ για αυτή την έτσι, πρωτοβουλία και στην πρόεδρο την κυρία Αντωνιάδου, πραγματικά, που ξέρω και γνωρίζω ότι βρίσκεται δίπλα στην Χίρα Καραϊβάζ, στη στάθα μας. Αντώνη, είσαι από την πρώτη στιγμή κοντά μας αυτή την υπόθεση. Υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι είναι σε εξέλιξη υπόθεση. Εμείς δεν ξέρουμε αν πραγματικά αυτό που έγραψε η ΡΙΑΛ είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις αστυνομικές αρχές από εκεί και πέρα να δούμε Κανείς δεν ξέρει γιατί δεν έχουμε εικόνα της σχηματιστής σας δικογραφίας Εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι ξεκινήσαμε να λειτουργούμε απέναντι σε αυτό το γεγονός εν είδη μνημοσύνου και επίσης θυμάμαι μια εκπομπή που είχατε κάνει εδώ με τον αείμνηστο Γιώργο Καραϊβάζου που είχε περιγράψει ένα ε, μια ανθρωπογεωγραφία με ανθρώπους της ε, Greek Mafia όπως το είχε πει κατά ένα περίεργο τρόπο όλοι έχουν βρεθεί δολοφονημένοι σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολλέ ανεξιχνίαστες δολοφονίες μέσα σε αυτές και του Γιώργου Καραϊβάς δεν έχει επικηρυχθεί ε, με ένα ποσό από το επίσημο ελληνικό κράτος ο δολοφόνος ή η δολοφόνη του και σε κάθε περίπτωση εγώ διαρωτώ με, εφόσον ήρθε στην επιφάνεια και αυτή η πληροφόρηση ότι έχουν πλέον κάποιον ω ύποπτο. Και εφόσον όλοι γνωρίζουν ότι τα τηλέφωνα παρακολουθούνταν, ήταν τόσο δύσκολο να βρεθεί μέχρι σήμερα, 20 μήνε μετά τη δολοφονία αυτού του ανθρώπου, ποιο ή ποιοι κρύβονταν ω φυσική και ηθική αυτούργη και μετά τη δολοφονία που συνέβη στη Βιωτία και ως σε όλα αυτά τα περιστατικά που δεν θέλω να επεκταθώ, νιώθω ότι προσβάλλεται συνεχώς κάθε μέρα που περνά η μνήμη του Γιώργου. Αυτή η ιστορία προσβάλλει κάθε Έλληνα Ελληνίδα, αλλά κυρίω προσβάλλει τη δημοκρατία. Και το συγκρίνω με τα αντανακλαστικά των βελ, βελγικών αρχών. Έχει πεθάνει η δημοκρατία και ένα εκπρόσωπό τη, μαζί με τη δολοφονία του Γιώργου Καρεβά στην Ελλάδα. Ήθελε κάτι, φώτι μου. Ναι, εγώ θα πω ότι. Εντάξει, ο Γιώργο ε, ήταν φίλο. Είχαμε δουλέψει πολλές φορές στο, στο πεζοδρόμιο. Για μένα είναι θέμα δημοσιογραφική τιμή να βρεθεί ο δολοφόνο του Γιώργου και να πω κάτι ακόμα. Δεν πρέπει κανένα να πιστεύει ότι μπορεί να φημώσει ένα δημοσιογράφο και να μείνει ατιμόρυτο. Δεν μπορεί κανένα δημοσιογράφο να αισθάνεται ότι βάλετε από τον οποιονδήποτε, εκβιάζεται από τον οποιονδήποτε, γιατί ξέρει την αλήθεια και πρέπει να πει την αλήθεια. Και πρέπει να ερευνήσει την αλήθεια. Όσο δεν βρίσκουμε το δολοφόνο του Γιώργου, όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία θα σκέφτονται ότι μπορούν να πέσουν θύμα τέτοια δολοφονία. Δυστυχώ. Λοιπόν, εμεί είμαστε εδώ. Ε, πραγματικά και εμεί αναμένουμε τι εξελίξει. Οι μήνε περνούν. Το 9 είναι καθοριστικό σε εμά και περνάει Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, Απρίλη. Το 9. Έχουμε μείνει στο 9.